Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 11 Ιουνίου. Ξεκινάμε τη μετάδοση εδώ από την Αγία Σοφία με την Αγία Τριάδα δίπλα μας, με την ελπίδα να δούμε κάτι να γίνεται εδώ. Δεν γίνεται όμως τίποτα. Μέσα γίνονται κάποιες εργασίες και προχωράμε δεξιόστροφα να κάνουμε τον κύκλο, να σας μεταφέρουμε εικόνες από το τι γίνεται σήμερα στο ναό μας, στην Αγία Σοφία. Για μας, για άλλους στο Παπαρένα. Σημασία έχει ότι είναι το γήπεδό μας. Και ο καθένας το λέει όπως θέλει. Φτάνουμε στην παλιά θύρα 18. Όπως έχω πει, κάθε μέρα που θα περνάω από εδώ, αυτές τις εικόνες θα τις δείχνω. Η κεντρική είσοδος, η παλιά κεντρική είσοδος, η παλιά θύρα 18 δηλαδή, για μένα ακόμα κεντρική είναι. Το επόμενο τον παππού, δεν θα ξεχάσω από όσα πέρασα. Και προχωράμε προς το βόρειο-ανατολικό, όχι βόρειο-δυτικό πυλώνα. Να πάμε στο πεζόδρομο από την πλευρά του Άλσους, να δούμε αν και εκεί γίνεται κάτι. Φτάσαμε στο βόρειο-δυτικό πυλώνα. Να δούμε αν εδώ έγινε σκηνοθέτηση. Μάλιστα. Έγινε σκηνοθέτηση και στο τελευταίο τοιχείο. Άρα μπορούμε να αρχίσουμε να φερούμε τα καλούπια. Το τοιχείο αυτό από την απόδοση πλευρά τουλάχιστον έχει τελειώσει. Το μόνο που έχει μείνει είναι το κάτω-κάτω, στην αρχή δηλαδή. Εκεί που είδαμε χθες να σιδερώνουν. Στο δεξίο πύργο αφαιρούν δύο σκαλοσιές, έχουν μείνει όμως κάποια μεραμέτια, γι' αυτό που μάλλον έχουν σταματήσει εκεί, βλέπω ένα σημάδι εκεί. Προφανώς πρέπει να επισκευαστούν αυτά τα μεραμέτια. Είναι το σημείο που ακουμπούσε μάλλον η σκαλοσιά. Να φτιάχνουν αυτά τα μεραμέτια και να συνεχίσει η αποσυναμολόγηση. Και βλέπω και γίνεται κατευθείαν και μεταφορά. Ήδη φορτώνει το αυτοκίνητο για να φύγει. Α, και από ό,τι βλέπουμε, έχουν φέρει σίδερα εδώ στο κυμακοστάσιο. Θα πάμε εκεί να δούμε. Όσο μπορούμε, αλλά να μην δείχνουμε και πολλά πρόσωπα. Πάντως εδώ έχουμε κίνηση. Για άλλη μια μέρα το σκυλό δουλεύει. Που σημαίνει ότι εκτελεί εργασίες. Έχει αρχίσει το σιδερόμα στο πέδιλο, στο κυμακοστάσιο. Αυτό είναι καλό. Ευχάριστο είναι. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο τα γραφεία των δημοσιογράφων σχεδόν τοποθετηθεί όλα. Μεγάφωνα τουλάχιστον από την από εδώ πλευρά βλέπω τα μεγάλα. Απέναντι δεν βλέπω μεγάφωνα. Επίσης έχουν μπει και από εδώ. Αυτό λοιπόν το τμήμα από το κανάλι και μέσα θα γίνει πλαστικό χόρτο. Και το απ' έξω θα γίνει μάλλον τσιμέντο. Έξω από το κανάλι δηλαδή. Και οι γραμμές του αγωνιστικού χώρου, από ό,τι μάθαμε, είναι περίπου 10 πόντους πιο μέσα από εκεί που θα τελειώνει το φυσικό χόρτο. Έγινε αναμόχλευση όλων των υλικών αυτών που έχουν ρίξει, τα λιπάσματα και όλα αυτά τα υλικά που είχαμε δει στις σακούλες. Πέρασε η φρέζα, την είδαμε χθες. Τα έχει ανακατέψει. Περιμένουμε το επόμενο επίπεδο, δεν ξέρουμε τι θα είναι μετά από εκεί πέρα. Έχω μια υποψία ότι μπορεί να έρθουν τα ρολά το έτοιμο χόρτο. Εδώ θα είμαστε κάθε μέρα, παρακολουθούμε και θα σας τα δείχνουμε. Αυτά από εδώ. Μπαίνουν και τα χωρίσματα με plexiglass στις διάφορες θέσεις, το είδαμε χθες από εκεί πιο κοντά.
συνεχίζεται η τοποθέτηση του οπλισμού για να δημιουργηθεί το πέδιλο για το κλιμακοστάσιο. Θα πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται στην άλλη τη ράμπα. Είχαμε δει χθες να καλυπώνουνε, πρέπει να σιδερώσουνε, να κλείσουνε, να αφήσουν αναμονές, να σκιοδελθεί το πέδιλο και συνέχεια αρχίσουν το τοιχείο, τις κολόνες, ώστε να στηριχθεί εδώ η πλάκα. Έχει διαμορφωθεί ο χώρος, δεν έχει γίνει τίποτα. Θα πρέπει να έρθουν σιδεράδες εδώ, όταν έρθουν τα σίδερα βέβαια, να το οπλίσουν. Έχουμε εδώ δουλίτσα ακόμα. Πάμε παρακάτω. Για εδώ στο κλιμακοστάσιο αυτό δεν είχαμε κανένα νέο. Οι πληροφορίες που είχαμε είναι ακόμα ίδιες, ότι θα έρθουν έτοιμα τα σκαλοπάτια, όπως και να έχει, σημασία έχει να έρθουν. Εδώ έπεσε μπετό στη βάση, όπως βλέπετε στο το φρεάτιο αυτό. Πρέπει να καλυπωθεί το δεξιά-αριστερά, γίνει τυχείο, να συνδεθεί με τις σωλήνες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και τοποθετήθηκε η πρώτη διαφημιστική πινακίδα του ΟΠΑΠ. Προφανώς έχει και μια ταμπέλα επάνω που λέει βρες τη θέση σου. Βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εδώ είναι και προβολής επάνω, όπως βλέπετε, και από κάτω έχει φωτισμό, αλλά και από πάνω προβολής προς το γήπεδο. Εκτός από τα φώτα που θα υπάρχουν εδώ πάνω στο τοιχείο, φαίνονται. Από ό,τι είδαμε, και το άλλο φρέατο έχει σκιοδευτεί το η βάση του. Οπότε θα πρέπει να καλυπωθεί δεξιά-αριστερά για να γίνει το φρέατο και θα δούμε και το ύψος που θα φανεί τελικά εδώ που πατάμε, που θα είναι το τελικό ύψος του διαδρόμου αυτού. Και το επόμενο. Επίσης και αυτό έχει σκοδευτεί η βάση. Προφανώς και το παρακάτω. Πάνω από την κεντρική είσοδο τοποθετήθηκαν όλες οι βάσεις των ταρμπών, από ό,τι βλέπουμε. Εκτείνονται κάποιες εργασίες εδώ στην περιστρεφόμενη πόρτα και αυτό το φρέατιο είναι καλυπωμένη βάση του και η βάση των ταλμπών ολοκληρωθεί, οπότε το μόνο που μένει τώρα τοποθετεί και τα ταλμπών και τελειώνουμε και από εδώ και προχωράμε παρακάτω. Από ό,τι βλέπουμε εδώ το τοιχείο αυτό που λέγαμε ότι θα φτάσει μέχρι το σημείο να συναντήσει το άλλο έχει σιδερωθεί από ό,τι βλέπω και να δούμε αν έχει πέσει και μπετό. Όχι, δεν έχει σκεδευτεί το πέδιλο, πάντως είναι οπλισμένο. Και βέβαια εδώ πρέπει να μπει και ένα πι από πάνω, μπαίνει ένα S μέσα, να βάζουν S πιο κάτω. Για τον καλό φίλο που ρώτησε, δεν βάζουν πι αλλά βάζουν ένα S στη δεύτερη σειρά. Για εσένα καλέ φίλε που ρώτησες, πιστεύω να φαίνεται. Το ίδιο κάνει. Από εδώ έχουν φέρει καλούπια, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει τα καλούπια αυτά να συνεχίσουν μέχρι πάνω, αφού γίνει σκιοδέτηση στο πέδιλο, για να φτάσει σε αυτό εδώ πέρα το ύψος. Και εδώ από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει το καλύπωμα στο πέδιλο. Στο πέδιλο, συγγνώμη, στο φρεάτιο. Πρέπει να εδώ έχει μπει το εσωτερικό, να μπουν τα πλαϊνά και έχουμε σκυροδέθηση μετά. Και συνεχίζουμε και παρακάτω, εδώ, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εδώ σταματάει. Για να σταματάει εδώ, ενδέχεται να γίνει κάποια πόρτα. Υπόθεση κάνω, δεν ξέρω, τα σχέδια έχουν αλλάξει τα αρχικά, δεν ξέρω τι γίνεται. Υπόθεση κάνω.
Και αλλιώς θα πρέπει να φτάσει μέχρι εδώ. Για να μην είναι εδώ ανοιχτό, μπορεί εδώ να έχουμε είσοδο. Όπως και να έχει, θα πρέπει κάπου να γίνει μια πόρτα για να είναι επισκέψιμο το κοντέινερ. Έχουμε πει, θα έχει γεννήτρια, θα έχει UPS, θα έχει το κέντρο ελέγχου. Πέρασα από εδώ και αυτό δεν το είδα. Και ένας καλός φίλος, ο Νίκος, μου λέει, δεν είναι το πιο σημαντικό. Και γύρισα πίσω. Είναι μεγάλη συγκίνησή μου. Σε μια τέτοια βάρκα ήταν και ο πατέρας μου. Να πω. Καλημέρα, πρωταφόλα. Γεια σου, Λούκα. Ήταν άνθρωποι και δεν ήταν τσουβάλια. Μια πικρή αλήθεια που δεν την αναγνωρίζει ουδής. Όσοι έχουν μυαλό, ας το σκεφτούν αυτό. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Και αφού είδαμε την καινούργια φύσα που μπήκε στη γωνική πλευρά, να έρθουμε εδώ, από εδώ που ξεκινήσαμε, εδώ με τους πρόσφυγες που άλλαξαν την Ελλάδα. Και να σας δείξω κάτι που δεν το είχα δει προηγουμένως. Εδώ ακριβώς που είναι το κοντέινερ, έχει διακοπεί το τυχείο, άρα εδώ θα γίνει πόρτα. Δεν το είχα δει προηγουμένως, το είδα τώρα. Και πάμε στο πεζόδρομο. Και εδώ οι εργασίες συνεχίζονται. Έχουμε πει ότι περνάμε μια σωλήνα ακαθάρτων. Βέβαια δεν θα λειτουργήσει από ό,τι μάθαμε αυτή η σωλήνα, δεδομένου του ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα κομμάτι από εδώ που είναι αυτές οι ιδιοκτησίες, που είμαστε στη διαδικασία απολωτρίωσης για κάποια μέτρα. Αυτή η σωλήνα φτάνει κάπου μέχρι εδώ, θα έχει μια αναμονή και θα περιμένουμε να τελειώσει το θέμα η ιδιοκτησία εδώ, της απολωτρίωσης αυτού του πέρατου χώρου, για να περάσει η σωλήνα αυτή των ακαθάρτων και να συνδεθεί κάπου εκεί που φαίνεται και με το λάθος χρώμα η τουαλέτα, κάπου εκεί που είναι το φρεάτιο, το παλιό φρεάτιο δηλαδή, για να μεταφέρει τα ακάθαρτα από εκείνες πολυκατοικίες που είναι στον τομέα της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουν αυτό το κομμάτι εδώ, μέχρι το φρεάτιο που σας είχα δείξει χθες, για να τελειώσουν οι εργασίες εδώ, και θα μείνει μόνο εκείνο το κομμάτι που θα γίνει όταν τελειώσουν οι διαδικασίες. Εδώ ο διαμόρφωσης του χώρου θα γίνει, είναι άλλες δύο τις κολόνες να μπουν εδώ. Εδώ για να τα αφήνουν έτσι δεν αποκλείεται να μπει φρεάτιο. Μάλλον. Εδώ θα μπει φρεάτιο. Μάλλον. Εδώ έχει ξεκινήσει διαμόρφωση αυτού του χώρου. Έγινε ένα κομμάτι, σταμάτησε. Εδώ αυτή η σειρά των εργασιών εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Ξεκινάνε ένα κομμάτι, σταματάνε, μετά από εβδομάδα ξαναξεκινάνε, κάτι άλλο. Υπάρχει πρόβλημα στο συντονισμό πάντως. Όχι μόνο εδώ, παντού. Χάνονται πολλές εργατόρες έτσι, χωρίς λόγο. Έτσι βλέπω εγώ με το λίγο μυαλό που έχω. Σήμερα είναι Σαββάτο και καταλαβαίνετε υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα εδώ. Έρχονται φίλαθλοι της ΑΕΚ και όχι μόνο, από όλη την Ελλάδα, για να δουν αυτό το κόσμημα. Υπάρχει περίπτωση ΑΕΚ να έρθει στην Αθήνα από την επαρχία και να μην έρθει μια βόλτα μέχρι εδώ, δηλαδή την Αγία Σοφιά. Ο οπλισμός στο μεγάλο πηγάδι συνεχίζεται, τελειώνει το τρίτο επίπεδο, σύντομα θα αρχίσει το... Α, έχει αρχίσει το καλούπομα ήδη. Έχει αρχίσει το καλούπομα. Άρα λογικά θα πρέπει από τη Τρίτη να έχουμε σκηνοθέτηση στο τρίτο επίπεδο και μετά μένει μόνο το επιφανειακό, το κάλυμα δηλαδή. Όπως βλέπετε είναι νωρίς ακόμα, πάρα πολλοί κόσμος. Θα πάμε και εμείς κοντά εκεί να δούμε το δικέφαλο, γιατί έχουν αφαιρεθεί τα πανιά του τρούλου της Αγίας Σοφιάς. Από εδώ όπως βλέπετε τα υλικά αυτά που ήταν εδώ, τα σακιά, τα λιπάσματα και όλα τα άλλα τα υλικά έχουν μπει στον αγωγικό χώρο.
Έγινε αναμόχληση χθες με τη φρέζα και είναι έτοιμο, όπως είπαμε και δείξαμε προηγουμένως, για το επόμενο στάδιο. Και κατά πάσα τα ώρα θα είναι να έρθει το χώρο το έτοιμο σε ρολό. Μαγεία. Ό,τι φαίνεται οι καρατήρες έχουν τελειώσει, αρχίζουν και μαζεύουν τα εργαλεία τους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον φωτισμό. Και να κλείσουμε το σημερινό μας βίντεο εδώ, από τον Αϊτό φαίνεται ότι είμαστε στα τελειώματα. Και από το μάτι του Αϊτού, καλή συνέχεια σε όλα τα φιλαράκια, μια ζωή αεκάρα.